Παρακαλώ. Είστε ο γραμματέας του σωματείου, οδηγό ταξί. Του σωματείου ταξί νομού Ροδόπης. Τέλεια. Εσείς ταξιτζίδες αλλάζετε το χρώμα σας. Ναι, το χρώμα το αλλάζουμε. Έχουμε προτείνει το άσπρο, συμφώνησαν όλοι οι συνάδελφοι. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί γίνεται αυτή η αλλαγή. Μετά από κάποια χρόνια, έχουμε κοντά 20 και χρόνια που είχαμε, ορίμασε η σκέψη πλέον αλλαγή του χρώματος και προτείναμε ένα χρώμα το οποίο είναι το άσπρο. Παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια και είναι πιο εύκολο, είναι πιο οικονομικό όσον αφορά το να το λάψουν το κόστος. Και στην αγορά του αυτοκινήτου, ένα καινούριο αυτοκίνητο βρίσκεται πολύ πιο εύκολα από την εταιρεία σε άσπρο χρώμα. Ξέρετε σε ποιες άλλες πόλεις της Ελλάδας. Σε άλλες πόλεις υπάρχει το άσπρο, κάνα 2-3 άλλες πόλεις υπάρχει το άσπρο και είναι μια ομορφία. Είπαμε να δώσουμε μια τόνο χαράς σε αυτό το δύσκολο καιρό που πρέπει. Οι συνάδελφοί σας το δέχθηκαν με χαρά και κίνηση. Ναι. Βέβαια. Αυτά είναι ομόφωνες αποφάσεις. Το κόστος το υπολογίζετε. Ναι, το κόστος είναι γύρω στα 500-800 ευρώ, ανάλογα λίγο την ποιότητα. Πόσο σύντομα θα έχουμε άσπρα στα ταξί στην πόλη μας. Είναι οι 2 χρόνια έχουμε το δικαίωμα και έχουμε και κάποιο δικαίωμα παράταση. Αν δούμε ότι οι συνάδελφοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν λόγω του οικονομικού κόστους ή και της συγκυρίας της οικονομικής που υπάρχει.